Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΕΣΥΑ, όλα τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ, στην προσπάθεια που κάνουμε και στον αγώνα που κάνουμε 24 μήνες τώρα για να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά να διατηρήσουμε και τα κεκτημένα. Θέλω βέβαια πριν ξεκινήσω να πούμε, γιατί έχουμε χωρίσει τις ενότητες με τους συναδέλφους, να μην υπάρχει κάποια διαφωνία, για να μιλήσουμε και όλοι μας, γιατί ο καθένας από τη δικιά του μεριά θα πει αυτά που θέλει να πει. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κομβικό σημείο, το οποίο επειδή βρίσκομαι στην ΕΣΥΑ σήμερα θέλω να το συζητήσω και να αναφερθώ σε αυτό. Και είναι το κομμάτι που λέγεται ΓΕΣΕ. Πριν έρθουμε στην ΕΣΥΑ, ζητήσαμε την αίθουσα από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Με πήρε τηλέφωνο μια συναδέλφισσα που εργάζεται στο γραφείο του Προέδρου της ΓΕΣΕ και μου είπε ότι δεν μπορούν να μας δώσουν την αίθουσα. Αν στις προσπάθειες που κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι, που είναι 24 μήνες στο δρόμο, αυτό που λέγεται ΓΕΣΕ δεν έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί είχε κάποια προστριβή μαζί μου, επειδή εγώ τον ξεσκέπασα για τα λησβερίσκια που είχε με τα Υπουργεία. Αυτό δεν είναι συνδικαλισμός. Δεν μπορεί να μαζέψεις ούτε έναν εργαζόμενο για να τον βάλεις στη φαρέτρα σου, για να μπορείς να πολεμάς νομοσχέδια ή οτιδήποτε άλλο. Και το λέω με επίγνωση λόγου, γιατί το έχω ξαναπεί πάλι. Δεν είναι τσιφλίκι δικό του η ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ ανοίξει στους εργαζόμενους. Δεν ανήκει ούτε σε τραπεζίτες, ούτε και σε τεχνοκράτες που βρίσκονται μέσα εκεί. Κλείνω το θέμα ΓΕΣΕ και για να μην μακρηγορούμε με τέτοια πράγματα, γιατί για μας οι ώρες και οι στιγμές και τα λεπτά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πριν μπω στην πρώτη και τη δεύτερη ενότητα που θα διαβάσω εγώ, θα σας πω ότι τα δημοσιεύματα των ημερών, δηλαδή από Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, οργιάζουν και έχουν θυμηθεί μία παράγραφο βάζοντας μέσα, αν και ξέρουμε από πού βγαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα, επαναφέρουν τον νόμο που ψηφίσανε το Μάρτιο του 2020. Και τι λέει ο νόμος αυτός, το αζημίως. Και τι λένε αυτοί, ρίχνουν στο τραπέζι την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για να μην πάρουμε εμείς αποζημιώσεις ή κεκτημένα ή αυτά που ζητάμε τόσο καιρό. Και δικαιούμαστε. Μα δεν υπάρχει, ας πούμε, εργαζόμενος σε όλο τον πλανήτη να ψάξουμε να απολυθεί από τη δουλειά του και να μην του δώσουν την αποζημίωσή του. Αν υπάρχει τέτοιος εργαζόμενος, να έρθει και σε εμάς να μας πει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια παράγραφο σε όλα τα δημοσιεύματα που λέει ότι δεν θα πάρουμε τις αποζημιώσεις. Δηλαδή, παραφέρουν τον νόμο με τη λέξη μέσα που λέγεται αζημίως. Συνάδελφοι, όλα αυτά πιέζονται και από τους επενδυτές και από ανθρώπους το οποίο θέλουν τη ΛΑΡΚΟ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως την κατάτησαν, και θα πούμε πώς την κατάτησαν, να την τριχοτομήσουν χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή από ένα μεγάλο μαγαζί της Ευρώπης να την καταδύσουν σε ένα μπακάλικο. Λοιπόν, και θα πω στο διατάφτα για να σας πω για τη ΛΑΡΚΟ και τις δυνατότητες που έχει. Η χώρα μας συγκεντρώνει στο υπέδαφος της το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου που βρίσκονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το γεγονός χαρακτηρίζει τη ΛΑΡΚΟ ως τη μοναδική βιομηχανία νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει με τα δικά της μεταλλεύματα. Το προϊόν που παράγεται είναι το σιδηρονικέλιο και θεωρείται ένα από τα καλύτερα ποιοτικό στον κόσμο, διότι περιέχει σε πολύ μικρό βαθμό άνθρακα και μεγάλες ποσότητες κοβαλτίου, ισχυροποιώντας ποιοτικά τον τελικό προϊόν, τον ανοξείδωτο χάλιβα. Από την ίδρυση της ΛΑΡΚΟ τη δεκαετία του 60 έως και σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν παραχθεί περίπου 750.000 τόνοι νικελίου, ενώ οι μέχρι σήμερα μελέτες, χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι έρευνες, προσδιορίζουν ότι τα κοιτάσματα της χώρας μας περιέχουν τουλάχιστον άλλους 2 εκατομμύρια τόνους νικελίου. Η ΛΑΡΚΟ πραγματοποιεί εξόριξη μεταλλευμάτων στους νομούς της Εύβοιας, της Βιωτίας, της Θειότιδας, της Καστοριάς, ενώ έχει μεταλλευτικά δικαιώματα σε κοιτάσματα Παρθένα μέχρι σήμερα, όπως στο νομό Καρδίτσας και στην Αττική.
Επίσης έχει ιδιόκτητο λιγνητορυχείο στα Σέρβια της Κοζάνης. Το μεγαλύτερο μεταλλείο είναι στην Εύβοια, όπου διαθέτει τριβείο μεγάλης εμβέλειας και ταινιόδρομο 7 χιλιόμετρα. Το μετάλλευμα κατεβαίνει από τα δαμάρια έως το λιμάνι χωρίς ενέργεια. Σε όλα τα εργοτάξια των μεταλλείων, σε όλους τους νομούς, έχει το δικό της βαρύ εξοπλισμό και εγκαταστάσεις συνεργείων. Το εργοστάσιο είναι κατεστημένο στη Λάριμνα Φθιώτιδας, όπου με τη μέθοδο της πυρομεταλλουργίας έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 100 τόνους σίδερο νικελίου, κοκοποιημένη μορφή ετησίως, δηλαδή 20.000 τόνους καθαρού νικελίου. Το προϊόν εξάγεται 100% σε μεγάλους παραγωγούς ανοξείδων του χάλιβα, φέρνοντας συνάλλαγμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας την οικονομία της χώρας και αυξάνοντας τους δείκτες του ΑΕΠ. Η Λάρκο, πουλώντας 100.000 τόνους σίδερο νικελίου ετησίως, πληρώνεται μόνο για 20.000 τόνους νικελίου, ενώ το πρωτογενές σίδερο και κοβάλτιο, το κοβάλτιο που περιέχεται, οι πελάτες το παίρνουν δωρεάν. Τη δεκαετία του 70 πραγματοποιήθηκε πείραμα παραγωγικής εμβέλειας και παράχθηκε με επιτυχία 100% νικέλιο, ενώ στη δεκαετία του 80 πραγματοποιήθηκε πείραμα παραγωγικής εμβέλειας και παράχθηκε με επιτυχία ανοξείδωτος χάλιβας, με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τοποθετώντας τον ως ένα από τους καλύτερους παγκοσμίως. Είναι αξιοσημείωτο ότι η έκθεση του πειράματος προσέδιδε συγκριτικό πλεονέκτημα στο προϊόν της Λάρκο και την καθιστούσε κατά 30% πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τους παραγωγούς ανοξείδωτου του χάλιβα στην Ευρώπη. Τη δεκαετία του 2000 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πείραμα παραγωγής νικελίου και κοβαλτίου με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας. Οι έρευνες και τα πειράματα έδειξαν τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης της Λάρκο, τόσο μέσα από την καθετοποίηση της παραγωγής ανοξείδου του χάλιβα, όσο και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής νέων προϊόντων, όπως το καθαρό νικέλιο και το κοβάλτιο, δίνοντας προοπτική για την αύξηση στη δραστηριότητα και στις θέσεις εργασίας. Στη δεύτερη ενότητα θα μιλήσουμε για τα διαχρονικά εγκλήματα των κυβερνήσεων. Συνειδητά και μεθοδευμένα όλες οι κυβερνήσεις, σε κοινή πλεύση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ανέπτυξαν τη Λάρκο ποτέ σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, την υπερχρέωσαν εικονικά, την απαξίωσαν μέχρι τελικής πτώσεως. Η Λάρκο ιδρύθηκε σε συνεργασία των ομίλων Ποδοσάκη και Group. Από τον ορό του ιδρυτικού της, όπου απαγορεύει την παραπέρα καθετοποίηση με παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα. Μπορεί να διαπιστώσει ο οποιοδήποτε τόσο την κατεύθυνση που έδιναν οι εταίροι της τότε ΕΟΚ και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πώς οι κυβερνήσεις είχαν κοινή πλεύση μαζί τους για να εξασφαλίσουν όλοι μαζί τα συμφέροντα που υπερασπίζονται. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν αναπτύχθηκαν ποτέ τα πετυχημένα πειράματα του που προαναφέραμε. Σε αυτή την κατεύθυνση διαχρονικά έχουν χαθεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έχουν πουληθεί διαχρονικά 750.000 τόνοι νικελίου. Έχουν δοθεί όμως δωρεάν άλλα 4 εκατομμύρια τόνοι πρωτογενή σίδερο και 30.000 τόνοι κοβαλτίου. Ας αναλογιστεί ο καθένας πόσα δισεκατομμύρια έχουν δοθεί κυριολεκτικά ως δώρο στις μεγάλες πολυεθνικές του εξωτερικού και ας προσθέσει πάνω σε αυτά την ανυπολόγιστη υπεραξία που έχει χαθεί επειδή δεν μας επετράπει από την αρχή να παράγουμε ανοξείδωτο χάλιβα. Τη Λάρκο Ποδοσάκη την κατασκεύασε με θαλασσοδάνεια που δεν πληρώθηκαν ποτέ. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην επταετία της Χούντας είχε παραχωρήσει τη βίλα του στο δικτάτορα Παπαδόπουλο. Τη δεκαετία του 80 την εγκατέλειψε υπερχρεωμένη και η Λάρκο οδηγήθηκε σε καθάριση εν λειτουργία. Με απολύσεις αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι έβγαλαν με τη σκληρή εργασία τους όλα τα χρέη. Το 89 εφόσον είχε ξεχρεωθεί με το παραπάνω, μάλιστα όλα τα χρέη που άφησε ο Ποδοσάκης, ιδρύεται η Γενική Μεταλλουργική Μεταλλευτική Ανώνυμη Εταιρεία Λάρκο, με την πλειοψηφία των μετοχών της να την έχει το κράτος, το 11% η ΔΕΗ και το 33% η Εθνική Τράπεζα. Από το 1989 εργοδότης και πολιτικός προϊστάμενος είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Αν ανατρέξουμε σε δημοσιεύματα της εποχής του 90 και μετά, θα βρούμε ορθογραφία και θέσεις συνδικαλιστικών σωματείων που καταγγέλουν
τους μετόχους, κράτος και ΔΕΗ, διότι έχουν επιβάλει στη Λάρκο τιμολόγιο ενέργειας κατά πολύ πιο αυξημένο από ό,τι παρέχουν στις άλλες βαριές ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι η δεκαετία του 90 οι τιμές του νικελίου κατά μέσο όρο ήταν σε χαμηλά επίπεδα, μέχρι και το 2006 το χρέος της ΔΕΗ είναι ρυθμισμένο και δεν ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με υπουργό, αν δεν κάνουμε λάθος, τον κύριο Χατζηδάκη το 2006, υπερδιπλασιάζει την ήδη αυξημένη τιμή του τιμολογίου της ηλεκτρικής ενέργειας. Χρεώνει τη Λάρκο με το τιμολόγιο Α150, δηλαδή η μεγαλύτερη ενεργοβόρος εταιρεία στη χώρα μας, πληρώνει με 75 πλάς ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν οι άλλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και οι σημερινοί υποψήφιοι επενδυτές για τη Λάρκο, να την πληρώνουν κάτω από 40 ευρώ. Τα μαθηματικά δεν μπορούν να κοροϊδέψουν κανέναν, ένα και ένα ότι κάνουν δύο. Αν γίνει λογαριασμός και πολλαπλασιάσουμε την κατανάλωση ενέργειας της Λάρκο με τις τιμές που δίνονταν σε άλλες επιχειρήσεις ενεργοβόρες, τότε η Λάρκο όχι μόνο δεν χρωστά 350 εκατομμύρια στη ΔΕΗ, αλλά η ΔΕΗ είναι να επιστρέψει στη Λάρκο πάνω από 100 εκατομμύρια. Την περίοδο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιβάλλει στη Λάρκο το τιμολόγιο Α150, εκτινάσοντας με αυτό το κόστος παραγωγής, οι τιμές του νικελίου είχαν σπάσει ρεκόρ $50.000 ο τόνος. Αλλά η διορισμένη από τότε από την κυβέρνηση διοίκηση της Λάρκο, τον κύριο Θανάσουλα, είχε φροντίσει την προπόληση παραγωγής της με μακροχρόνια συμβόλαια πουλούσε με $25.000. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι η Λάρκο να καταγράψει την περίοδο 6 με 9 πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ διαφυγόντα κέρδη. Το συνειδητό ή από λάθος σκάνδαλο, δεν είμαστε δικαστές, αλλά ούτε έχει και τη σημασία. Δεν σταματάει εδώ. Τρεις μήνες πέσουν οι τιμές του νικελίου κάτω από $25 ο τόνος. Η νέα διορισμένη επίσης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διοίκησης της Λάρκο, του κυρίου Σκρέκα, έσπασε. Εδώ θα πρέπει να διορθώσουμε, ήταν ο κύριος Τσουκαλάς που το έσπασε και όχι ο κύριος Σκρέκας, και δεν κάνω πολιτική αυτή τη στιγμή. Έσπασε τα συμβόλαια προπόλησης. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής ήταν η Λάρκο, εφόσον είχε προηγηθεί το τιμολόγιο το Α150, να εκτιναχθεί το κόστος άμεσα άρχισε να καταγράφει ζημίες. Αυτές οι ζημίες οδήγησαν την περίοδο 9 με 11 να περπατήσει τόσο σε δανεισμό και με πάρα πολύ μεγάλο επιτόκιο, όσο και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εγγυητής στο δανεισμό και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήταν ο κύριος μέτοχος, το κράτος. Το δάνειο αποπληρώθηκε και οι εγγυήσεις πάρθηκαν πίσω. Το 10 η συγκυβέρνηση Παπαδήμου ένταξε την ιδιωτικοποίηση της Λάρκο στις προϋποθέσεις του μνημονίου. Το 13 η συγκυβέρνηση Σαμαρά ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει την περίπτωση κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 9 με 11. Για να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση, το 13 η Κομισιόν ρίχνει πρόστιμο 136 εκατομμύρια ευρώ για παράνομες κρατικές ενισχύσεις και το 14 βγάζει σχέδιο εκποίησης της Λάρκο σε όλα τα κομμάτια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, παρά τις μεγαλοστομίες της προεκλογικά, δεν ανέτρεψε τίποτα από τα παραπάνω από αυτό το στημένο παιχνίδι που υπήρχε. Έκρυψε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, κερδίζοντας χρόνο. Έτσι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το που βγήκε, ξεκίνησε από εκεί που το είχαν αφήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, με πρόσχημα την υπερχρέωση στη ΔΕΗ και με πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων, με επιχειρηματολογία ότι η Λάρκο είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο και ότι η μοναδική προοπτική είναι να βρεθούν επενδυτές για να εξασφαλίσουν τόσο τη λειτουργία όσο και τις θέσεις εργασίας, με την υπογραφή του κυρίου Σταϊκούρα, υπουργού Οικονομικών, ως βουλευτή του νομού, γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά την ιστορική εξέλιξη. Δήλωσε αδυναμία πληρωμών, ζητώντας από το εφετείο να διορίσει ειδική διαχείριση όπου αυτή με τη σειρά της και με τη διαδικασία της εκαθάρισης εν λειτουργία θα ανεβάσει την αξία της Λάρκο και θα την εκποιήσει σύμφωνα με τον νόμο που υπερψήφισαν όλοι οι βουλευτές το Φλεβάρι του 20.